Ευρωπαϊκό περιβάλλον που διαρκώς βαραίνει. Τώρα, συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης στη Βουλή. Η συνεργασία των κομμάτων αποτελεί νίκη της δημοκρατίας, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτή η δύσκολη αρχή πρέπει να έχει και συνέχεια, τόνισε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μικρή θητεία αλλά μεγάλες δυνατότητες. Πρέπει να περάσουμε στη συνευθύνη, είπε ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Πάμε λοιπόν αμέσως στην Πινελόπη Γκάλιου, στη Βουλή που παρακολούθησε. Σε τη συζήτηση έχει το ρεπορτάζ και Πινελόπη, επειδή θα δούμε αποσπάσματα των τοποθετήσεων αμέσως μετά, δώσε μας το κλίμα που επικράτησε σήμερα στο Κοινοβούλιο. Είχαμε και την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Παπανδρέου και βέβαια των δύο αντιπροέδρων. Βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι το κλίμα δεν θυμίζει τίποτα αντίστοιχες μεγάλες συνεδριάσεις της Βουλής σε ό,τι αφορά στις αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων και όλοι αντιλαμβανόμαστε βέβαια το λόγο. Ήπιοι τόνοι λοιπόν επικράτησαν σήμερα γενικότερα από το πρωί εδώ στη Βουλή. Κύριο σημείο αιχμής θα έλεγα ότι ήταν κυρίως μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας ο χαρακτηρισμός αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή οι βουλευτές του Πασόκ θέλουν και αποκαλούν αυτή την κυβέρνηση συγκυβέρνηση, ενώ οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας μιλούν για μια καθαρά μεταβατική κυβέρνηση ειδικού σκοπού, όπως λένε πολύ χαρακτηριστικά. Επίσης, άλλο σημείο τριβής μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας ΣΥΑ είναι ο χρόνος των εκλογών. Από την πλευρά τους, οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης τη 19η Φεβρουαρίου και να πάμε σε εκλογές. Ενώ από την πλευρά τους, στελέχη του Πασόκ αποφεύγουν να αναφερθούν σε κάτι τόσο συγκεκριμένο, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου από την πλευρά της εκτίμησε ότι ο χρόνος των εκλογών έχει πολύ μικρή σημασία μπροστά στο ενδεχόμενο να ξαναζήσουμε την κατάσταση των τελευταίων ημερών και της ανομίας, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα, τα κόμματα της αριστεράς, βέβαια, σαφώς καταψηφίζουν, δεν δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Μάλιστα, η κυρία Παπαρίγα υποστήριξε ότι αυτή η κυβέρνηση θα ισχυροποιήσει το κάλεσμα για θυσίες περαιτέρω του κόσμου. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας προδίκασε την αποτυχία της. Επίσης, υπήρξαν και κάποιες ειδήσεις από τη συνεδρίαση. Νωρίτερο, Ευάγγελος Βενιζέλος μάλιστα ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη θα μπει για συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός του 2012 και θα κατατεθεί στη Βουλή την Παρασκευή. Ενώ αναφέρθηκε και στις τράπεζες και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος και τη ρευστότητα στην αγορά. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, να σου πω ότι από τους πολιτικούς αρχηγούς ο κύριος Σαμαράς θα τοποθετηθεί αύριο πλέον στην αυριανή συνεδρίαση το πρωί, η οποία αναμένεται να λήξει όταν λήξει και ο κατάλογος των ομιλητών, και αυτό υπολογίζεται γύρω στο απόγευμα. Οπότε πλέον από εκεί και πέρα θα περάσουμε στην ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στη νέα κυβέρνηση. Μάλιστα, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα των ομιλιών Γιώργου Παπανδρέου, Ευάγγελου Βενιζέλου, Θεόδωρου Πάγκαλου αλλά και κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης. Τις μέρες αυτές, ναι, το κίνημά μας, έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, καθώς και την πρόσφατη ψήφο εμπιστοσύνης, αποφάσισε να κινηθεί με δυναμισμό στη δημιουργία μιας κυβέρνησης εθνικής συνευθύνης. Με πρωθυπουργό ευρύτερης κομματικής αποδοχής, ικανό και αποτελεσματικό για το δύσκολο έργο μπροστά του. Μπροστά όλων, σε όλους μας. Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία. Αυτή η δύσκολη αρχή πρέπει να έχει συνέχεια. Το πολιτικό σύστημα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έφτασε σε μια οριακή κατάσταση. Και παρά τους δισταγμούς, παρά τις καθυστερήσεις, τελικά έδειξε πως έχει συνείδηση της πραγματικότητας και αίσθηση των καταστάσεων. Άρα έχουν αλλάξει οι ίδιοι οι όροι της πολιτικής νομιμοποίησης και δημιουργείται μια ίστατη ευκαιρία για τη χώρα. Μια ευκαιρία που πρέπει να την αξιοποιήσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένη εντολή. Έχει περιορισμένη θητεία, ναι, όλα αυτά είναι προφανή. Έχει όμως ιστορικές δυνατότητες. Άκουσα πολλούς συναδέλφους να επικαλούνται την αυτογνωσία. Σε αυτή την αυτογνωσία ήθελα να συμβάλλω. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το πολιτικό μας σύστημα θα το διασώσουμε μόνο από τη συνενοχή, αν περάσουμε στη συνευθύνη. Ο χρόνος των εκλογών έχει ελάχιστη σημασία μπροστά στην αντιμετώπιση δύο σοβαρών προβλημάτων στα όρια της απειλής. Το ένα είναι μια έσωθεν απειλή. Να προχωρήσουμε και πάλι σε ακραίες αναταραχές και ανομία
η οποία μπορεί να δημιουργήσει πάλι το φαινόμενο της ακυβέρνητης πολιτείας που οδηγεί σε αδιέξοδο και τη δημοκρατία και την οικονομία. Και το δεύτερο είναι η έξωθεν απειλή, που είναι η αποβολή από την Ευρωζώνη. Όποια μορφή και αν έπαιρνε αυτό το σχήμα, πάντα κάποιος θα έχει και κάτι να πει. Η κριτική δηλαδή είναι αναπόφευκτη. Και όπως και να έχουν τα πράγματα, κάποιος θα έχει ένα παράπονο, μια αιτίαση να καταθέσει και να εκφράσει. Ποιες είναι οι παραδοχές που κάνουν τα κόμματα, που κάναν οι πολιτικοί αρχηγοί συγκροτώντας αυτήν την κυβέρνηση? Πρώτη παραδοχή. Θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχουν πει. Δεύτερη παραδοχή. Θέλουν να μείνουν στην Ευρωζώνη. Όπως μας είπε η Πινελόπη Γκάλιο νωρίτερα, οι κύριοι Καρατζαφέρης και Σαμαράς θα τοποθετηθούν αύριο στη Βουλή. Ας δούμε τι δήλωσαν νωρίτερα η κυρία Αλέκα Παπαρίγα και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Γιατί έγινε έτσι στα γρήγορα αυτή η κυβέρνηση, η τρικομματική κυβέρνηση συνεργασίας? Παρότι ψήνονται τα σενάρια και κυρίως ψήνονται μετεκλογικά. Γιατί έγινε στα γρήγορα, αν θέλετε και με απροετοίμαστο το στελεχικό δυναμικό? Και μάλιστα από ό,τι έχει φανεί απροετοίμαστο και στην επιλογή του υποψήφιου πρωθυπουργού. Η προσπάθεια να ξεπεραστούν ανταγωνισμοί ανάμεσα πριν από όλα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και να διαμορφωθεί μια τρικομματική κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να ενσωματώσει ένα μέρος της λαϊκής βάσης, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, να ισχυροποιήσει το κάλεσμα για θυσίες του λαού και κατά κάποιο τρόπο να μπει μια σιδερένια γροθιά απέναντι σε ένα ανερχόμενο λαϊκό κίνημα. Κύριε Παπαδήμο και κύριοι της τριμερούς μνημονιακής συγκυβέρνησης, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτός ο εκβιασμός είναι πια υπονομευμένος και δεν πιάνει στο ελληνικό λαό. Διότι είναι πλέον φανερό ότι το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι η μη προσαρμογή της Ελλάδας. Διότι μόλις λίγες ώρες μετά την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου, η απόφαση αυτή έχει ήδη ακυρωθεί. Καλησπέριζω εδώ τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, είδαμε ένα απόσπασμα των τοποθετήσεων που έγιναν σήμερα από αρχηγούς αλλά και από κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης στη Βουλή στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων. Μας περιέγραψε και η Πινελόπη Γκάλιο πριν το κλίμα. Υπήρχε, είδαμε και στις δηλώσεις, πολλή συζήτηση για τη φύση και το χαρακτήρα αυτής της κυβέρνησης αλλά και για την ημερομηνία των εκλογών. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο ως γνωστόν για αυτή την κυβέρνηση είναι να κάνει τις δουλειές που έχουν συμφωνηθεί. Και είναι εξαιρετικά απλό και αναρωτιέμαι γιατί το έχουμε κάνει τόσο μεγάλο. Βεβαίως έχει μπει ένα θέμα που ο κύριος Σαμαράς το έχει ανάγει σε ένα ζήτημα πολύ πιο σοβαρό από αυτό που πραγματικά είναι. Διότι ναι μεν έχει δίκιο όταν λέει ότι το θέμα των διαβεβαιώσεων που πρέπει να δοθούν από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς είναι ένα ζήτημα που προέκυψε λόγω των κακών χειρισμών που έκανε ο κύριος Παπανδρέου. Αλλά από την άλλη μεριά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή έχει χαθεί και ο ίδιος άλλωστε το ίδιο έχει καταγγείλει και κατήγγειλε συνεχώς με μεγαλύτερη οξύτητα τις τελευταίες μέρες. Έχει χαθεί η βάση εμπιστοσύνης που πάντοτε πρέπει να υπάρχει για να μπορούν να υπάρχουν και κανονικές σχέσεις μεταξύ εταίρων και συνεταίρων. Διότι σε αυτή τη σχέση στηριζόμαστε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τη διανοιακή σχέση που έχουμε με τους εταίρους μας. Ήδη ο κύριος Παπαδήμος προφορούμαστε ότι έχει συσκέψεις εν ώψη της έναρξης των διαπραγματεύσεων για το νέο PSI. Τη Δευτέρα θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Βενιζέλος έχει διαρκώς επαφές με τους εταίρους μας αλλά και με τον εκπρόσωπο του IIF ακριβώς για το ίδιο λόγο, για τη διαδικασία του κουρέματος του χρέους. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, Μπάμπη, τι έχουμε να περιμένουμε άμεσα? Το βασικό πράγμα που πρέπει να λυθεί, να πάμε με τη σειρά, είναι να εκταμπιευθεί η δόση η οποία έχει εγκριθεί καθόλου, παρόλο που δεν ήμασταν εντελώς εντάξει στις υποχρεώσεις μας, έχει εγκριθεί από το ίδιο το Συμβούλιο και από το Eurogroup. Εκεί έγινε ένα μπλέξιμο, στο οποίο ήταν παρόν ο κύριος Βενιζέλος και θα όφιλε, κατά τη δική μου βεβαίως εκτίμηση, να είναι λίγο πιο τραχής με τους Ευρωπαίους, να μην τους αφήσει πολλά περιθώρια. Όχι βεβαίως ότι και εμείς έχουμε δυστυχώς πολλά περιθώρια να χειριστούμε καταστάσεις. Πάντως αυτά πρέπει να τα πάρουμε, γιατί είναι λεφτά που τα χρωστάμε. Αλλιώς κάποια σειρά από ομόλογα θα χτυπήσει η μπιελά κανονικότατο και θα μας εκθέσει. Βεβαίως ο βρεγμένος στη βροχή δεν είναι πολύ φοβάται, είναι αλήθεια. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι χρημάτων που πρέπει να έρθει μέσα για να πληρωθούν οι συντάξεις και οι μισθοί.
στο δημόσιο τομέα και ορισμένες από τις συντάξεις. Οι άλλες θα πληρωθούν έτσι ή αλλιώς. Υπάρχουν τα χρήματα. Άρα, εν ολίγης, πρέπει να μπει μια τάξη στα δημόσια οικονομικά, στον τρόπο με τον οποίο το κράτος χειρίζει τα πράγματα. Αυτό ο κύριος Σαμαράς πρέπει να το διευκολύνει. Είναι έτσι κι αλλιώς κάτι που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και μπορεί να το κάνει με όποιο τρόπο ο ίδιος επιλέξει. Πιο δύσκολο είναι, και εκεί το καταλαβαίνω, ότι θα φτιαχτεί ένα πρόγραμμα. Εκεί ο κύριος Σαμαράς έχει το εξής δίλημα. Θέλω να συμμετάσχω στην επεξεργασία αυτού του προγράμματος. Διότι χωρίς αυτό το πρόγραμμα, όλες αυτές τις συζητήσεις για το PSI, για το τι θα γίνει μετά, για τη δανειακή σύμβαση, δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Δυστυχώς, ο κύριος Σαμαράς δείχνει ότι δεν παίρνει μόνος του τις αποφάσεις. Αν θέλεις, τότε, το άλλο που μπορώ να υποθέσω είναι ότι διάφοροι οι οποίοι είναι είτε παρατρεχάμενοι, είτε σύμβουλοι, είτε κοντινοί βουλευτές στον χώρο αυτόν τον οποίο έχει οριοθετήσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, βγαίνουν και λένε τα δικά τους πράγματα, δεσμεύοντας όμως έτσι το τι θα αποφασίσει τελικώς ο κ. Σαμαράς ως σωστό, όχι για το κόμμα του πια, αλλά για το κράτος και για το έθνος. Και αφού ο ίδιος έχει βάλει τόσο ψηλά αυτό τον πήχη, πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση μόνος του, γιατί μόνος του θα είναι μπροστά στις ευθύνες για τα όσα θα προκύψουν. Άρα είναι θέμα τώρα του κυρίου Σαμαρά να δεσμευτεί και εγγράφος για την επόμενη μέρα, προκειμένου να ξεκλειδώσουν οι υπόλοιπες εξελίξεις. Ναι, να απομυθοποιήσουμε την έγγραφη δέσμευση. Διότι το σημαντικό είναι, νομίζω ότι το θέμα της δόσης θα βρεθεί μια λύση και θα βρεθεί και ο τρόπος να διατυπωθεί με κάποιο πρόσφορο και συνεννοημένο τρόπο. Να σας πω βέβαια ότι από την άλλη μεριά, και ο Αλταφάς σήμερα, ο εκπρόσωπος του ΡΕΝ, ήταν εξαιρετικά σαφής, οι άλλοι δεν το πολύ συζητούν, διότι φοβούνται ότι εδώ εμείς αύριο το πρωί μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Είναι σαφέστατη απειλή προς τους Ευρωπαίους ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση Παπαδήμου ή δεν θα πάρει αύριο ψήφο εμπιστοσύνης ή την επόμενη εβδομάδα με το πρώτο πρόβλημα, επειδή ο κ. Σαμαρά λέει ότι εγώ δεν κάνω τίποτα, θα χρειαστεί να πέσει και επομένως να πάμε σε εκλογές. Μην θεωρείτε ότι αποκτήσαμε καμία... Δεν έρεται για επιφυλακτικότητα λοιπόν, προφανώς, παρά το σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής. Οι Ευρωπαίοι σου λένε, εγώ σας δανείζω χρήματα των δικών μου φορολογουμένων και τα δανείζω με προοπτική να τα ξαναπάρω πίσω μετά από 10 χρόνια. Αυτά, τις έκτης δόσεις. Μετά από 7 χρόνια, για να είμαι ακριβής. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας τα δανείσω και εσείς να μην δεσμεύεστε σε τίποτε, ενώ σου λέτε ότι μπορείτε να πάτε σε εκλογές σε 30 μέρες. Αυτό είναι μια κατανόηση ενός τεχνικού προβλήματος και πρέπει να κάνουμε μια κίνηση, επειδή τα έκανα όπως τα έκανα ο Παπανδρέου, να διευκολύνει ο Σαμαράς, αλλιώς δεν έχει έννοια η συμμετοχή του σε αυτήν την κυβέρνηση. Άρα, αύριο που θα μιλήσει, θα τον περιμένουμε όλοι βεβαίως να καταλάβουμε ποια είναι η θέση του και πολύ καλύτερα θα καταλάβουμε με την ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θα ξέρουμε αν έχουμε κυβέρνηση ή ενδεχομένως δεν έχουμε κυβέρνηση και πάμε σε εκλογές. Μάλιστα, τώρα είχαμε μια άλλη ενδιαφέρουσα εξέλιξη σήμερα, Μπάμπη. Αναφέρομαι στο άρθρο Παρέμβαση Παύλα Απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, με το οποίο και απαντά στον Νικολά Σαρκοζή και στα όσα υποστήριξε τις τελευταίες ημέρες περί εισόδου της χώρας μας με πλαστά στοιχεία στην ΟΝΕ. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Επανερχόμαστε εδώ με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Δρυμή κατηγορό προς τον Νικολά Σαρκοζή απευθύνει ο Κώστας Σιμίτης, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου ότι η χώρα μας μπήκε στην Ευρωζώνη με πλαστά στοιχεία. Σε άρθρο του στην παρισινή εφημερίδα Le Monde, με τίτλο «Η Ελλάδα δεν εξαπάτησε», ο Έλληνας πρώην Πρωθυπουργός υπογραμμίζει. Η Ελλάδα εισήλθε στην Ευρωζώνη βάσει των στοιχείων του 1999. Το 2004. Ύστερα από εκλογές, η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια αναδρομική αλλαγή των κανόνων που εφαρμόζονταν για την καταγραφή των αμυντικών δαπανών, γεγονός που διόγκωσε τα ελλείμματα εκείνης της περίοδου διακυβέρνησης. Σε συνέντευξη στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων λίγες ώρες μετά τη συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου, ο Νικολάς Σαρκοζή είχε υποστηρίξει. Vous faites confiance? Oui. Et nous n'avons pas d'autre choix. Je dis d'ailleurs qu'il y avait un problème économique, mais aussi un problème moral. Ni Madame Merkel ni moi nous n'étions en fonction lorsqu'on a décidé de faire rentrer la Grèce dans l'euro. Disons les choses comme elles sont. Ce fut une erreur. Parce que la Grèce est rentrée avec des chiffres qui étaient faux et elle n'était pas prête. Son économie n'était pas prête. Απαντώντας στο Γάλλο πολιτικό, ο Κώστας Σιμίτης σημειώνει. Έχουμε αρκετές φορές καταγγείλει αυτή την απάτη, η οποία πυροδοτήθηκε από υπολογισμούς χαμηλής πολιτικής. Είναι ατυχές ότι ο κύριος Σαρκοζή επαναλαμβάνει αυτή την ιδέα για λογαριασμό του, εκτός εάν αμφισβητεί την ακεραιότητα των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μάλιστα, ο κύριος Σιμίτης περνάει στην αντεπίθεση, υπενθυμίζοντας στη γαλλική κοινή γνώμη. Εξάλλου, ο ίδιος δεν υπογράμμισε μια λεπτομέρεια αποκαλυπτική της κακοπιστίας που χαρακτηρίζει αυτή τη συζήτηση. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας κατά την ένταξή της το 1997. Υπολογισμένο στο 3,3% του ΑΕΠ, ήταν υψηλότερο από εκείνο της Ελλάδας, 3,1%.
Και πάλι λοιπόν στον Παπαδημητρίου, όχι μόνο απαντά ο κύριος Σιμίτης, αλλά και αντεπιτίθεται, Μπάμπη, στα όσα έχει υποστηρίξει ο κύριος Σαρκοζή. Γιατί το κάνει, τι είναι αυτό ακριβώς που λέει και γιατί το κάνει τώρα? Καταρχήν το κάνει ο κύριος Σιμίτης, διότι ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός τότε και έχει την υποχρέωση. Βεβαίως, νομίζω ότι την υποχρέωση αυτή την έχει η χώρα. Και θα ήταν καλό να έχει απαντήσει σε διάφορες περιπτώσεις που υπήρχε η κατάλληλη αφορμή. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο πρόεδρος της Γαλλίας ήταν χονδροειδές αυτό που έκανε και έχει και λάθος. Έχει δίκιο ο Σιμίτης. Mm-hmm. Βέβαια, το ένα θέμα είναι οι αριθμοί και το δεύτερο θέμα είναι αν ήταν έτοιμη η οικονομία. Στο δεύτερο που λέει ο Νικολάς Σαρκοζή, εκεί υπάρχει συζήτηση και εγώ μάλλον θα συμφωνήσω μαζί του ότι ίσως στην ουσία δεν ήμασταν έτοιμοι. Όμως οι αριθμοί μετά από απανωτές. Μα μιλάμε, τα έχουν κάνει τα νούμερα, τα έχουν πάει και τα έχουν φέρει 10 φορές. Τα έχουν ψάξει σε όλες τους τις διαστάσεις. Μετά από όλες αυτές τις έρευνες, έχουν επιστοποιηθεί 3 φορές και το 2006 και πρόσφατα και τότε όταν έγινε η πρώτη απογραφή το 2005 τέλειωσε τελικώς, ξεκίνησε το 2004. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η διαφορά με τα σημερινά μάλιστα δεδομένα των ελλειμμάτων που έχουν όλες οι χώρες είναι αστεία. Η Ελλάδα μπήκε. Και μπήκε με το σπαθί της. Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει ακριβά την είσοδό μας στο ευρώ. Και κάναμε ακριβώς ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Να αφήσουν τις βλακίες, να αφήσουν τις βλακίες όσοι τα λένε. Η διαφορά στο έλλειμμα είναι αυτή που λέει ο Σιμίτης. Mm-hmm. Πήγαμε τελικώς μετά από όλο αυτό το ψάξιμο, αντί 2,8, αν θυμάμαι καλά, με το οποίο μπήκαμε, βρεθήκαμε στο 3,1. Εκεί 8% ήταν το έλλειμμα της Γαλλίας το 2006. Η Γερμανία επίσης ξεπέρασε το 3% τον κανόνα που η ίδια επέβαλε με δρακόντιο τρόπο σε όλους τους άλλους. Όλα αυτά πρόκειται περί μιας μικρής πολιτικής, χαμηλότατου επίπεδου. Δυστυχώς όμως. Γιατί την υιοθετεί ο Σαρκοζή? Δυστυχώς όμως την υιοθετεί, διότι αυτή τη στιγμή την υιοθετούν οι Έλληνες. Την υιοθετούν όλοι εδώ γύρω. Αντί να πούνε ότι ο ελληνικός λαός έχει κάνει τη δουλειά του, το προσπάθησε, το κατάκτησε το ευρώ. Και βεβαίως γίνανε τρομερά λάθη. Πάντοτε γίνονται λάθη. Αλλά δεν θα καταδικάσουμε ένα ολόκληρο λαό επειδή έγιναν κάποια λάθη ή επειδή παρασυρθήκαμε και δανειστήκαμε περισσότερα χρήματα. Όλοι έχουν δανειστεί περισσότερα χρήματα. Θα δεις τώρα τη μία μετά. Το είδες και πριν στη συζήτηση που είχατε εδώ με τον Ηλία για την κατάσταση στην Ευρωζώνη. Αυτές οι πολιτικές είναι φτηνές πολιτικές. Και έχει δίκιο Σιμίτης. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα μέσα, την ώρα που κρίνεται το μέλλον της χώρας, διάφοροι δήθεν πολιτικοί. Έτσι, εύποροι γόνοι εύπορων οικογενειών ανεβαίνουν και εκθέτουν τις πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες δεν αντιδρούν. Ο κ. Καμένος, για παράδειγμα, ο οποίος χρησιμοποιώντας θεωρίες ίντριγκας που φτιάχνουν φιλικά του blog, τα οποία έχουν μια κρυπτοφασιστική έτσι, κατάσταση και βάζουν διάφορες πληροφορίες, χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, είναι αυτός ο συγγραφέας, είναι ένας Μαρκ Ρος, ο οποίος είναι έτσι ψηλό ανταποκριτής της γαλλικής Μοντ. Εμφανίστηκε λοιπόν ότι ο Σαρκοζή μέσω της Μοντ. Που αν ο Σαρκοζή ήθελε μέσω κάποιας εφημερίδας να κάνει το οτιδήποτε, δεν θα το έκανε μέσω της Μοντ, στοιχειώδες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ότι κτυπάει τον Παπαδήμο, διότι αυτός ο Ρος εμφανίζει τον Παπαδήμο ως υπάλληλο της Goldman Sachs. Πρέπει να δεις πώς έχουν τα πράγματα. Μαζί με τον Μάριο Μόντι και τον Μάριο Μόντι και τον κύριο Ντράγκη. Ο Ντράγκη είναι αυτός που ανέλαβε. Της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Που ανέλαβε τώρα αυτά. Λοιπόν, αυτή είναι μια ωραία μυθολογία, που εύκολα στείνεται. Καταρχήν, ο Μαρκ Ρος είναι ένας συγγραφέας πολύ καλός όταν ασχολείται. Με τον Βρετανικό θρόνο και το τι γίνεται εκεί. Έχει γράψει ένα πολύ καλό βιβλίο για τον πρίγκιπα διάδοχο Κάρολο και τις δύο του γυναίκες. Έτσι. Απέραν τον άλλον δεν γνωρίζει. Έρχεται λοιπόν και στείνει ένα πράγμα λέγοντας τι. Ότι γιατί ο Παπαδήμος συνδέεται με την Goldman Sachs. Διότι ήταν διοικητής τραπέζης Ελλάδος όταν η Goldman Sachs έφτιαξε το δάνειο για την Ελλάδα με το οποίο εμείς κάναμε μανούβρα στο δημόσιο χρέος να το εμφανίσουμε μικρότερο. Μάλιστα. Μιλάμε για μια εξευτελιστική ιστορία, η οποία την έχουν ψάξει η New York Times, την έχουν ψάξει όλα τα μεγάλα και κυρίως η Eurostat και έχει αποδειχθεί ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, αλλά ακόμη και αν υπήρχε το οποιοδήποτε, μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσό. Δηλαδή, με έχει γίνει η Ελλάδα έρμεο όλων των φημών, οι οποίες αναπαράγονται και πηγαίνουν στην Ελληνική Βουλή και από το βήμα της Ελληνικής Βουλής χρησιμοποιούνται για να εκβιάσουν τις πολιτικές ηγεσίες των μεγάλων κομμάτων. Και όταν αυτό συμβαίνει από έναν μικρό βουλευτή σε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να γίνει πρωθυπουργός σε 3 μήνες, δηλαδή στο Σαμαρά, εγώ μα την αλήθεια αναρωτιέμαι πού πάει αυτή η χώρα. Αν αφήσει, αν αφήσει ο κύριος Σαμαράς τον κύριο Καμένο να του υπαγορεύει την πολιτική, δεν μπορεί να γίνει πρωθυπουργός και τελειώσαμε εδώ. Μάλιστα.
Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πάμε να δούμε το κλίμα που επικρατεί μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Η χτεσινή σύσκεψη Παπανδρέου στη Βουλή με τους υπουργούς του που συμμετέχουν στη νέα κυβέρνηση, αλλά και η πρόταση που διατύπωσε για αλλαγή του εκλογικού συστήματος, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από κορυφαίους υπουργούς. Την ίδια στιγμή, με επιστολή του, 101 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ζητούν από βουλευτές του κινήματος να μην στηρίξουν την κυβέρνηση. Ο κ. Παπανδρέου, πάντως, από το βήμα της Βουλής νωρίτερα, υπεραμύνθηκε του δημοψηφίσματος και δήλωσε στις πολιτικές εξελίξεις. Να πει ο ελληνικός λαός το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Αλλά το δημοψήφισμα προφανώς φόβησε πολλά κατεστημένα και εντός και εκτός Ελλάδας. Για την ιστορία επαναλαμβάνω ότι το δημοψήφισμα ποτέ δεν ακύρωσε τις αποφάσεις της 27ης Οκτωβρίου, όπως διάφορα κέντρα στα μέσα ενημέρωσης προσπάθησαν να προβάλλουν. Από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ, μαζί και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μαζί και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αποτελούν τον κορμό αυτής της κυβέρνησης και που θα δώσουν σίγουρα τον καλύτερό τους σε αυτό. Όπως και μέχρι τώρα. Η πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου για αλλαγή του εκλογικού συστήματος προκάλεσε νέα αναταραχή στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει το θέμα εκλογικού συστήματος, το οποίο θίξαμε στη συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή πλατφόρμα ή μια κοινή προσέγγιση, αλλά είναι από εκείνα τα θέματα που θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε. Τουλάχιστον να δούμε αν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης. Έντονα αντέδρασε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος υποστήριξε ότι είναι άκερη μια τέτοια συζήτηση που θα μπορούσε να υπονομεύσει το συνενετικό κλίμα, ενώ σημείωσε πως ήταν λάθος η σύσκεψη πριν τις προγραμματικές δηλώσεις. Με τη διαρροή που έγινε για τα περιεκλογικού νόμου και τα λοιπά, που δεν ήταν και τίποτα σημαντικό, αλλά που πήρε διάσταση με τη διαρροή, φάνηκε ότι ήταν κακή κίνηση. Δεν συμφωνώ. Και δεν συμφωνώ εκ των υστέρων, βλέποντας το τι έγινε, αλλά και η προδιάθεσή μου όταν με κάλεσαν ήταν αρνητική. Και φοβήθηκα ότι αν αυτό το πράγμα βγει προς τα έξω, βγήκε τελικά, θα δινόταν η εντύπωση ότι ενώ εδώ πάμε να στηρίξουμε μια καινούργια προσπάθεια, ο καθένας σκέφτεται ό,τι έχει στο μυαλό του. Όλη η αλλαγή του εκλογικού νόμου προϋποθέτει ευρύτατες συνενέσεις. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα πρέπει να συνενέσουν ως προς αυτό. Άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο κανένα κόμμα από μόνο του δεν μπορεί να το φέρει χωρίς να υπάρξει συνένεση. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος παρενέβη στη συζήτηση, τονίζοντας ότι αυτό αφορά τον ίδιο τον κύριο Παπανδρέου και θα πρέπει να συζητήσει το θέμα αλλαγής εκλογικού νόμου, αν θέλει, με τον Αντώνη Σαμάρα. Αλίμονο αν εμπλακούμε σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή και ένα μαραθώνιο ο οποίος θα μας οδηγήσει στις 19 Φεβρουαρίου με ένα ΠΑΣΟΚ κουρελιασμένο, ματωμένο, τραυματισμένο από εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Την ίδια στιγμή, νέο πρόβλημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ προκαλεί επιστολή που υπογράφει το 1 τρίτο των μελών του Εθνικού Συμβουλίου που ζητά να γίνουν εκλογές και να μην υπάρξει στήριξη στη μεταβατική κυβέρνηση. Η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και Ακροδεξιάς, η οποία μάλιστα συμμετέχει και διαγνωστών φασιστών, όπως και καμία κυβέρνηση με τεχνοκράτες ή οποιουσδήποτε άλλους, δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί από τη Βουλή αυτή και πολύ περισσότερο να δεσμεύσει το λαό σε μια συμφωνία με τέτοιες στρατηγικές συνέπειες όπως αυτές που συνεπάγεται η συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου. Πρόκειται για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Δεν δικαιούται και δεν πρέπει να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Καλησπέρα στην Κατερίνα Κρυβοπούλου. Καλησπέρα. Έντονη κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα. Κινητικότητα και από στελέχη που κινούν το θέμα της διαδοχής ανοιχτά πια. Κινητικότητα όμως και από τον Γιώργο Παπανδρέου και σε πολλά επίπεδα. Συσκέψεις με υπουργούς, προτάσεις για αλλαγή εκλογικού νόμου, επαφές με ξένους ηγέτες. Κάτι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Σαν να μην έχει παραιτηθεί, έτσι. Σαν να είναι πρωθυπουργός και λαπρόβλητος ηγέτης που κάνει μαθήματα σε όλους, που χαράσει στρατηγική και μάλιστα στρατηγική συμμαχιών της χώρας και άλλα έτσι βερμπαλιστικά και αλαζονικά που δείχνουν όχι παράλληλο, όχι άτυπο πρωθυπουργό, αλλά υπέρ πρωθυπουργό. Θα μου πεις όταν έχεις μάθει ότι η πρωθυπουργία ή η αρχηγία δεν είναι κατάκτηση αλλά προορισμός, τότε συμπεριφέρεσαι σαν ιδιοκτήτης, σαν τσιφλικάς. Αυτό συνεχίζει να κάνει ο Παπανδρέου με αξιοσημείωτη αιμονή και επιμονή, σαν να έχει κάτι στο μυαλό του και με τρόπο απρεπή και περιφρονητικό προς την κυβέρνηση και με όρους που προκαλούν. Σαν να μην συνέβη τίποτα, Σία, όπως το είπες. Σαν να μην τον έριξαν και γι' αυτό έχουμε νέα κυβέρνηση. Σαν να μην καταδίκασε τη χώρα για τα επόμενα χρόνια χωρίς καμία συνεννόηση και συνεργασία με κανέναν και αυτό θα το πληρώνουμε για πάντα, που λέει ο λόγος. Κατερίνα, όμως, από την άλλη, τι να κάνει ο κ. Παπανδρέου, να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Είναι ο πρόεδρος του πλειοψηφούντος αυτή τη στιγμή στη Βουλή κόμματος του ΠΑΣΟΚ, που στηρίζει βεβαίως και με τον τρόπο που στηρίζει την νέα κυβέρνηση.
Κοίταξε, ο Παπανδρέου, αυτό που λες στέκει. Υπάρχει μια τέτοια πραγματικότητα, η οποία όμως έχει πάρα πολλές αιρέσεις. Και πάρα πολλά δεδομένα τα οποία ο Πρωθυπουργός κάνει. Ο Παπανδρέου κάνει σαν να μην υπάρχουν. Ο Παπανδρέου είναι ένας αποπενθής από τους ίδιους τους βουλευτές του Πρωθυπουργός. Και ένας λιγμένος αρχηγός. Δηλαδή. Η θητεία του έληξε πριν λίγες μέρες. Mm-hmm. Δεν έχει πλέον ούτε τυπικά καμία νοημοποίηση να κάνει οτιδήποτε. Είναι πλέον απλός βουλευτής. Ενός κόμματος που τουλάχιστον δημοσκοπικά, όχι μόνο δεν είναι πρώτο, αλλά είναι σε ιστορικά χαμηλά. Το ανέκδοτο που κυκλοφορεί, το ξέρεις φαντάζομαι, τα ποσοστά του Πασόκ είναι πιο χαμηλά και από την ανεργία, πιο χαμηλά και από το ΦΠΑ. Και ενώ δεν έχει καμία νομιμοποίηση, ούτε στη συνείδηση του κόσμου που τον υποστήριζε, συμπεριφέρεται σαν πρίγκιπας της μπανανίας. Τι σημαίνει τον αυτό? Τον έβλεπα πριν στη Βουλή, σε μια πρωθυπουργική εμφάνιση, με μια ομιλία που αν δεν ήξερες δεν θα καταλάβαινες ότι έχουμε άλλη κυβέρνηση. Με ποιο δικαίωμα ο Παπανδρέου συγκαλεί άτυπο υπουργικό, όπως έκανε χθες. Και μάλιστα πρώτη μέρα των προγραμματικών δηλώσεων Παπαδήμου στη Βουλή. Αναφέρεστε στη σύσκεψη με τους υπουργούς του Πασόκ που συμμετέχουν στη νέα κυβέρνηση. Βεβαίως. Ως τι ανοίγει θέμα εκλογικού νόμου. Με ποιο ρόλο τηλεφωνεί στον Ερντογάν, τον Νετανιάχου και τον Χριστόφια και τους λέει τι πολιτική θα ακολουθήσει αυτή η κυβέρνηση. Αυτά δεν είναι ρητορικά ερωτήματα, Σία μου, ούτε η οικογενειακή υπόθεση του Πασόκ. Είναι ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος του ακριβώς, αλλά να μου το θυμηθείς, ο Παπανδρέου δεν θα φύγει εύκολα, όπως δεν έφυγε αμέσως μετά την ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή την προηγούμενη Παρασκευή και χρειάστηκε μια εβδομάδα για να παραιτηθεί χωρίς να έχει παραιτηθεί. Αυτό διαμηνύει με κάθε τρόπο ότι δεν παραιτείται. Γιώργος Λαντ. Μάλιστα. Καταρίνα Κυρβοπούλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στη Νέα Δημοκρατία τώρα και στον απόϊχο της διαγραφής Χατζηγάκη, ο Πάνος Καμένος φαίνεται να αποτελεί το επόμενο αγκάθι για τον Αντώνη Σαμαρά μετά τη δήλωσή του ότι δεν προτίθεται να παράσχει ψήφο εμπιστοσύνη στη νέα κυβέρνηση. Να δούμε το ρεπορτάζ. Αμέσως μετά θα είναι εδώ στο στούντιο του Sky μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Χατζηγάκης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν δίνω ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Σας καλώ να αναλογιστούμε όλοι ότι ίσως είμαστε η τελευταία Βουλή, γιατί η επόμενη Βουλή είναι συμφωνημένο να γίνει με λίστα και κάποιοι από εμάς δεν θα είμαστε μέσα στη λίστα. Αμετακίνητος στη θέση του να μην δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Πάνος Καμένος. Ο βουλευτής αμέσως μετά είδε τον Αντώνη Σαμαρά στη Λεωφόρο Συγκρού, όπου του εξήγησε τους λόγους της τάσης του. Είπα στον πρόεδρο ότι τον στηρίζω, αλλά δεν μπορώ να έρθω απέναντι στη συνείδησή μου. Θα ψηφίσω όχι. Στηρίζω τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα δημιουργήσω κανένα πρόβλημα στην παράταξη. Νωρίτερα στη Βουλή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έβαλε κατά πάντων και ιδιαίτερα κατά του Γιώργου Παπακοσταντίνου και του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι πειράχτηκαν τα στατιστικά στοιχεία με εντολή του κύριου Παπακοσταντίνου, όπως λένε οι υπάλληλοι της Στατιστικής Υπηρεσίας και καταθέτουν σε δικαιοσύνη? Γιατί αν είναι αλήθεια, τότε πρόκειται για έγκλημα, το οποίο έγινε προκειμένου να οδηγηθεί η χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και εν γνώση του Υπουργικού του Συμβουλίου και του πρώην Υπουργού Οικονομικών που βρίσκεται εδώ μιλούσε με τον Στροσκάν για είσοδο της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν ανακοινωθεί αυτό στη Βουλή στα κόμματα? Η εφημερίδα Le Monde, τη γαλλική, το λέει και το καταθέτω στη Βουλή. Μιλάει για το τρίπτυχο Σαρκοζή Draghi Monti, το δίκτυο της Goldman Sachs στην Ευρώπη. Σε αυτή την εταιρεία βέβαια εργαζόταν και ο κ. Παπακοσταντίνου παλιότερα. Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του, ο Σωτήρης Χατζηγάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά και των στενών συνεργατών του. Στα κονίδια, ενώ αποκλειστικά ακροδεξιά στα κονίδια, ορισμένους συνεργάτες του κ. Σαμαρά με τους οποίους συμπορεύεται. Εδώ είναι η μεγάλη συκοφαντία, το ψεύδος το οποίο εκτοξεύεται, ότι αφορά βουλευτές ή στελέχη. Κανέναν βουλευτή και κανένα στέλεχος. Τα γονίδια είναι αυτοί που κάνουν κουμάντο σήμερα στη Νέα Δημοκρατία. Και είναι, έχει καμιά 10-15 αριά, ορισμένοι από αυτούς είναι. Εγώ θεωρώ ότι η τακτική και η πολιτική που ακολουθεί ο κύριος Σαμαράς είναι επικίνδυνη. Παίζει ζάρια στην πλάτη του ελληνικού λαού. Εάν αυτό θέλουμε να το κρύψουμε, το βάλουμε κάτω από το χαλί, το λέμε. Ο Σωτήρης Χατζηγάκης διαγράφει και από τη Νέα Δημοκρατία μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, ενώ ήδη πληροφορίες τον φέρουν κοντά στο κόμμα της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη.